Αυτό που γνωρίζαμε χθες ήταν ότι είχατε μια ενημέρωση για πρόκληση πυρκαγιάς σε διαμέρισμα και τον εντοπισμό ενός απαρθρωκωμένου πτώματος. Τι καινούργιο μπορείτε να μας δώσετε για τις συνθήκες, τα αίτια θανάτου? Ναι. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι κατόπιν κάποιων ευρημάτων που έχουμε βρει σήμερα το πρωί, τέτοια μαρτυρία η οποία αποκλείει το ενδεχόμενο της εγκληματικής πράξης. Η υπόθεση τελεί ακόμη υπό διερεύνηση. Δεν μπορούν να ελεγχθούν κάτι περισσότερο για σκοπούς διανοητολογίας. Απλώς έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής πράξης. Στη βάση μας λέτε, κύριε Νικολάου, μαρτυρίας, ο αποκλεισμός. Ναι. Υπάρχουν μαρτυρίες, ευρήματα, τα οποία υποδηλούν αυτό που σας έχω αναφέρει. Ναι. Διερευνούνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η φωτιά, που επέφερε το θάνατο στον κατά πάσα πιθανότητα 46χρονο, καθότι ακόμη δεν έχει πιστοποιηθεί, θα γίνει με γενετικό υλικό. Όμως έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής πράξης. Μάλιστα. Και είδαμε την πρώτη νεκροτομή την οποία διενήργησε ο ιατροδικαστής Νικόλας Χαραλάμπος. Το προφανές είπε ότι σε απαθράκωση οφείλεται ο θάνατος του άντρα. Ουσιαστικά όμως δεν ξέρουμε αν ο θάνατος προκλήθηκε πριν ή μετά την πυρκαγιά. Αυτό θα το υποδείξουν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων. Μάλιστα. Λοιπόν, άρα έχουμε το νέο δεδομένο ότι αποκλείεται η εγκληματική ενέργεια. Ευχαριστώ, μάλιστα, κύριε Νικολάου. Σας χαιρετώ. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε